ο Σπύρος από το Rookies Fitness και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο της σειράς Rookies Journal, που ανακαλύπτουμε και παρουσιάζουμε νέα αθλήματα. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με την ξυφασκία. Η αγωνιστική ξυφασκία είναι μία από τις 5 δραστηριότητες που έχει παρουσιαστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι είναι η ξυφασκία, σε ποιους απευθύνεται, αυτά θα απαντήσουμε στο σημερινό βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή της σχολής, Γιώργο Πασά, για να μας πει 5 πράγματα για την ξυφασκία. Αρχικά, δάσκαλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μας να σας εξηγήσουμε και να σας δείξουμε αυτό το πανέμορφο άθλημα της ξυφασκίας. Τι ακριβώς είναι η ξυφασκία όμως? Η ξυφασκία είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα. Από την πρώτη Ολυμπιάδα το 1896 συμμετέχει κανονικά και σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι ένα άθλημα το οποίο γυμνάζει ομοιόμορφα από την κορυφή, το μυαλό δηλαδή, το κεφάλι μέχρι και τα πόδια, το σώμα μας. Έχει κάποια είδη ξυφασκία? Η ξυφασκία έχει 3 συγκεκριμένα όπλα. Είναι το ξύφος μονομαχίας, το ξύφος ασκήσεως και η σπάθη. Ή αλλιώς το ΕΠΕ, το φλερέ και η σπάθη. Εδώ θα τα δούμε όλα. Σήμερα θα γνωρίσετε εδώ το ξύφος μονομαχίας, το ΕΠΕ, καθώς σε δεύτερο χρόνο θα μπορούμε να σας δείξουμε και τη σπάθη. Okay, και σε ποιους απευθύνεται η ξυφασκία? Η ξυφασκία απευθύνεται σε όποιον θέλει να δοκιμάσει κάτι ενδιαφέρον, κάτι εναλλακτικό και μπορεί να είναι από 3 χρονών, παιδιά που υπάρχουν σε παιχνιώδη μορφή που τους δείχνουμε κάποια είδος προπόνησης, καθώς και τμήμα ενηλίκων, 45-50 χρονών, όποιος θέλει ο άλλος να δοκιμάσει και να κάνει ξυφασκία. Λογικά απαιτείται κάποιος εξοπλισμός, να φανταστώ, έτσι? Απαιτείται κάποιος εξοπλισμός σε δεύτερο στάδιο. Σε πρώτο στάδιο, αρκεί να πάρεις τα παπούτσια σου, τη φόρμα σου, το σορτσάκι σου, να έρθεις να μάθεις τα βασικά πράγματα. Οι περισσότεροι σύλλογοι, ο δικός μας σίγουρα, αλλά και οποιοδήποτε θέλει να δοκιμάσει, το πρώτο διάστημα παρέχουν εξοπλισμό για να ξεκινήσει κάποιος, μέχρι να βεβαιωθεί ότι του αρέσει, για να αποκτήσει το δικό του, τον οποίο είναι μια στολή προστατευτική, ένα επιστήθιο, μια μάσκα, ένα γάντι και βέβαια το σπαθί. Να φανταστώ, ο εξοπλισμός χρειάζεται κάποια συντήρηση. Αυτό γίνεται σε κάποιο συνεργείο ή το κάνετε και εσείς εδώ, ας πούμε? Υπάρχουν μαγαζιά εξειδικευμένα με είδη ξυφασκίας. Εάν είναι κάτι πολύ εύκολο, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Κάνουμε δηλαδή συντήρηση στα είδη μας εδώ της ξυφασκίας. Δηλαδή είναι μια αεροτελεστία, από ό,τι καταλαβαίνω. Όλη η προπόνηση του ξυφομάχου είναι μια αεροτελεστία. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιος αρχάριος και θα ασχοληθεί με το άθλημα αυτό, ποια ωφέλη θα έχει? Πρώτον, ξεκινάει να γυμνάζει το σώμα του. Μέσω της ξυφασίας θα το βοηθήσει πάρα πολύ νευρομυϊκά, αποκτάει μια ισορροπία, γιατί η ξυφασκία στηρίζεται στην ισορροπία. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αρχίζουν να ισορροπούν, να ελέγχουν το σώμα τους και να αναπτύσσονται πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό της ξυφασκίας. Μετά γυμνάζουν πάρα πολύ καλά τα πόδια τους. Υπάρχει και η αερόβια και η αναερόβια άσκηση. Οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο άθλημα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, γυμνάζουν το μυαλό τους. Λοιπόν, όμως κάπου εγώ δίψασα και θέλω κάτι να δροσιστώ. Θα ανοίξω ένα μάγκο από Super Drinks που είναι ο χορηγός μας. Και εμάς. Δεν ξέρω αν θες και εσύ κάτι εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο τονωτικό. Έχουμε και με καφέ. Θα πάρω με τον καφέ. Ωραία. Τέλεια. Γεια μας. Λοιπόν, τώρα πάνω στην προπόνηση θέλω να μου πεις ποια είναι η προσέγγιση σας και η κλιμάκωση ενός αρχαρίου ως να φτάσει να γίνει αθλητής καλός, ας πούμε. Τα αρχάρια παιδιά, κατά την εκκίνηση στο άθλημα της ξυφασκίας, γνωρίζουν το άθλημα μέσα από παιχνιώδη μορφή, στις ηλικίες από 3 έως 5-6 χρονών, με πάρα πολλά παιχνίδια που εκεί περνάμε τα μηνύματα της ξυφασκίας με ευχάριστο τρόπο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πειθαρχήσει ένα παιδί σε αυτή την μικρή ηλικία και να ακολουθήσει την πιο σκληρή προπόνηση που έχει η ξυφασκία. Το δεύτερο στάδιο είναι τα παιδιά που είναι από 7 ετών και μεγαλύτερα, μέχρι 13. Εκεί τα παιδιά γνωρίζουν βασική ξυφασκία, τους βηματισμούς, βασικές τεχνικές της ξυφασκίας, πώς θα χτυπήσουν, πώς θα αποκρούσουν, πώς θα αντεπιτεθούν. Παράλληλα γυμνάζουν το σώμα τους, αερόβια και με κάποιες ασκήσεις γενικής γυμναστικής, όπου μετά τα παιδιά μπαίνουν σε μια ηλικία 13 και πάνω, όπου αρχίζει πια, ειδικά αν κάποιο παιδί θέλει να είναι και έχει στόχευση σε πρωταθλητισμό, που η προπόνηση είναι αρκετά πιο επίπονη
και υπάρχει και έντονη φυσική κατάσταση. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή σε στίβο, κάνουμε σε γυμναστήριο, προπόνηση δύναμης δηλαδή, αερόβια, αναερόβια, πάρα πολλούς βηματισμούς, γιατί είναι το α και το μέγα είναι η κίνηση πάνω στην πίστα. Και βέβαια συγχρόνως εμπλουτίζουν τα χτυπήματά τους και σε τεχνική αλλά και σε τακτική. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε πώς δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μια δίμηνη συνδρομή σε αυτόν εδώ το σύλλογο. Για να κερδίσετε τη συνδρομή που λέγαμε και προηγουμένως, πατήστε το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Ωραία. Σε τι διοργανώσεις συναντάμε το άθλημα της ξυφασκίας? Σε όλες τις διοργανώσεις. Υπάρχουν αγώνες που είναι ανάπτυξης, που είναι μικρά για μικρά παιδιά από 7 έως 10 ετών. Υπάρχουν αγώνες που είναι παμπέδων και μετά ξεκινάνε στην Ελλάδα αγώνες εφήβων νέων ανδρών. Επίσης, εμείς εδώ σαν σωματείο συμμετέχουμε σε πάρα πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Υπάρχουν σιρκουί στην Ευρώπη για ηλικίες μέχρι 17 χρονών, για junior μέχρι 20 χρονών και μετά σε κατηγορίες senior ανδρών γυναικών, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά, προκρίσεις για Ολυμπιακούς αγώνες. Οι κανονισμοί της ξυφασκίας σε μια διοργάνωση ποιοι είναι, δηλαδή οι πόντοι, οι ποινές? Ο ξυφομάχος κινείται σε μια συγκεκριμένη πίστα, η οποία έχει η διάσταση 14 μέτρα και 2 μέτρα σε πλάτος. 1,80, 2 είναι σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο κινείται μπρος και πίσω, δεν πρέπει να περάσει το τελευταίο μέτρο της πίστας. Εάν βγει έξω από το τελευταίο μέτρο της πίστας, θεωρείται χτυπημένο, σαν να έχει φάει χτύπημα. Αυτή είναι μια ποινή δηλαδή. Όπως επίσης ποινή μπορεί να είναι εάν πιάσει τον εξοπλισμό του, εάν αποφύγει με το χέρι του το σπαθί του αντιπάλου, αυτά είναι ποινές. Το βασικό είναι ότι πρέπει να πας και να χτυπήσεις τον αντίπαλο. Στο ξύφος μονομαχίας υπάρχουν τα χτυπήματα από το κεφάλι μέχρι και τα πόδια, όπου και να πετύχεις τον αντίπαλο, ακόμα και μαζί να πετύχουν, παίρνει από ένα χτύπημα ο καθένας. Στο ξύφος ασκήσεως και στη σπάθη, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ποιος επιτίθεται. Αυτός που επιτίθεται έχει δίκιο στην επίθεση. Δηλαδή, εάν ξεκινήσει κάποιος την επίθεση και βρούνε και οι δύο μαζί, αυτός που ξεκινάει κερδίζει τον πόντο. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος ξεκινάει και έχει την επίθεση, ο αμυνόμενος είναι αναγκασμένος να αποκρούσει για να έχει δίκιο και να πάρει τον πόντο. Η στολή διαφέρει και είναι και το σημείο που μετράει το χτύπημα. Δηλαδή, στο ξύφος, ασκήσεως και στο φλερέ είναι ο κορμός, ο λαιμός και η πλάτη που μετράει το χτύπημα, υπάρχει μια ειδική στολή που τη φοράνε, ώστε αν χτυπήσει εκεί, ανάβει το λαμπάκι, είτε το πράσινο είτε το κόκκινο. Αν χτυπήσει ο αντίπαλος στο μπράτσο ή στο πόδι, τότε ανάβει το άσπρο που σημαίνει ότι το χτύπημα είναι σε μη έγκυρη επιφάνεια, άρα δεν μετράει το χτύπημα. Αυτό είναι στο ξύφος ασκήσεως. Στη σπάθη μετράει το χτύπημα από τον κορμό και πάνω. Και στο κεφάλι και στο χέρι. Ο χορηγός του σημερινού βίντεο είναι τα Super Drinks. Τι είναι όμως τελικά τα Super Drinks? Είναι φυσικά αναψυκτικά από υπερτροφές, χωρίς χημικά συντηρητικά και πρόσθετα. Έχουμε τη σειρά Yoko που περιέχει μάτσα και είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Και έχουμε και τα Vigo Kombucha Shots που είναι ουσιαστικά σφινάκια πλούσια σε υπερτροφές και προβιωτικά. Μπείτε στο link που θα βρείτε στην περιγραφή από το Super Drinks για να διαλέξετε τη γεύση που σας αρέσει. Συνεχίζουμε στο βίντεο. Ήθελα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν ξέρω αν στην ξυφασκία υπάρχει διαιτησία. Πώς κρίνονται δηλαδή οι αγώνες? Υπάρχει διαιτησία, δεν κρίνεται από το διαιτητή σε μεγάλο βαθμό. Ο διαιτητής απλά αναλύει τη φάση. Το λαμπάκι είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, στη σπάθη και στο ξύφος ασκήσεως, ο διαιτητής έχει ένα μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί πρέπει να καταλάβει πότε ξεκινάει μια επίθεση και πότε υπάρχει συνέχεια μιας επίθεσης, εάν δεν βρει ο αθλητής που έχει ξεκινήσει, υπάρχει μια δυσκολία και εκεί οι διαιτητές πρέπει να είναι σωστοί και συγκεντρωμένοι ώστε να δουν αυτές τις μικρές διαφορές. Κοίτα να δεις που το VAR έχει μπει και στην ξυφασκία. Έχει μπει πραγματικά. Ένας αθλητής έχει δικαίωμα σε έναν αγώνα να ζητήσει 2 φορές VAR. Εάν δικαιωθεί, συνεχίζει να έχει 2 φορές. Εάν κάθε φορά που κάνει λάθος, ζητάς δηλαδή βίντεο και δεν δικαιώνεσαι, μειώνεται. Οπότε, εάν κάθε φορά έχεις δίκιο, συνεχίζεις να έχεις 2 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής. Και άλλα πολλά δεν ήξερα. Γι' αυτό ήρθα σε σένα για να μου τα λύσεις. Συζητώντας, θα πούμε και άλλα πράγματα. Όπως δεν έχουμε πει ότι ένας αγώνας διαρκεί στα 15 χτυπήματα στα νοκάουτ ή στα 3 τρίλεπτα. Και στους ομίλους, δηλαδή στις pool που λέμε εμείς, είναι στα 5 χτυπήματα. Λοιπόν, αυτό το ρωτάω σε κάθε άθλημα, γιατί είναι μια ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά. Είναι ασφαλές τελικά το άθλημα? Είναι 100%. Υπάρχουν, όταν τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, το άθλημα είναι 100% ασφαλές. Υπάρχει στολή, είναι φτιαγμένη από Kevlar,
ξύσφαιρο. Είναι το παντελόνι, είπαμε και πριν ότι είναι η στολή. Υπάρχει η μάσκα και το γάντι, τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας και το άθλημα είναι 100% ασφαλές. Μια τελευταία ερώτηση προβοκατόρικη τώρα. Μονομαχίες τιμής γίνονται ακόμα ή όχι? Δεν γίνονται. Είναι σίγουρο αυτό? Okay. Είναι και ο λόγος που οι στολές είναι άσπρες, έτσι, από ιστορικά. Α, για πες μου αυτό, γιατί μου το είπες πριν και αξίζει να το πούμε, νομίζω. Οι στολές είναι άσπρες για το λόγο ότι στα πιο παλιά χρόνια, πριν ακόμα γίνει αγωνιστική ξυπασκία, θέλαν να ξέρουν όταν τρύπαγε ποιος είχε κερδίσει, οπότε ήταν άσπρη στολή. Σε πετύχαινε και έβγαινε αίμα, οπότε καταλαβαίνω αν σε έχει πετύχει. Μέχρι να μείνει ο τελευταίος όρθιος. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι έγινε αγωνιστική ξυφασκία, γιατί κάποια στιγμή οι πολύ μεγάλες σχολές που υπήρχαν, όπως ήταν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, είπανε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να χάνουμε τους καλούς μας ξυφομάχους, οπότε βρήκανε πώς θα γίνει αγωνιστική και έτσι γεννήθηκε το άθλημα της ξυφασκίας. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω σκάουτερς εγώ. Φοβερός ο σκάουτερ που έχεις, φοβερός, πολύ καλός. Μου είπαν ότι έχετε πολλές διακρίσεις στο σύλλογο. Ισχύει αυτό? Έχουμε την τύχη να έχουμε στο σύλλογο μας κάποιους αθλητές που έχουν στόχους, δουλεύουν πάρα πολύ, πραγματικά πολύ πολύ σκληρά, με δύσκολες συνθήκες και είμαστε σε αυτό το κομμάτι τυχεροί. Έχουμε παιδιά που έχουν πάρει πρωταθλήματα Ελλάδος και σε ατομικό και σε ομαδικό, αλλά φέτος καταφέραμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μία αθλητριά μας, η Αργερένια Μουρίκη, βγήκε πέμπτη στην Ευρώπη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Και ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης, δέκατος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Ήταν ο πρώτος αθλητής που Έλληνας στο ξύφος μονομαχίας που μπήκε στην πρώτη δεκαεξάδα. Και ισανότερα θα ευχηθώ εγώ για το σύλλογο και για τους αθλητές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και για Ολυμπιάδα τώρα. Σίγουρα η Δώρα η Κουντούρα, που είναι πια στο σύλλογό μας, που συμμετείχε στην Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Είναι στη διαδικασία, προπονείται, ο Ολυμπιακός κύκλος ξεκινάει από τον Απρίλιο του 2023 και δεν υπάρχει κάποιος άλλος στόχος πέρα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά παρόλα αυτά, μέσω από το προολυμπιακό τουρνουά θα διεκδικήσουμε και άλλη μια θέση. Εύχομαι μετάλλιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια μας. Στην υγεία μας. Βάλτε το φλούπερ. Πω πω φιλά, ακραίο αυτό. Να κάνουμε το γεια μας μία πάλι. Για να κερδίσετε τη συνδρομή που λέγαμε και προηγουμένως, πατήστε το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία τον αθλητικό όμιλο Αρίστων Παιανίας. Σήμερα λοιπόν είδαμε το άθλημα ξυφασκίας που ήθελα να το κάνω από μικρό παιδί και το πραγματοποίησα on camera. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αν θα το δοκιμάσετε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς, αλλά προπάντως, rookies mode on.